Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο εδώ στο κανάλι μας στους άχαστους. Το έκτο συγκεκριμένο βίντεο από την συναρμολόγηση από τη σειρά του Fast and Furious Dodge Charger. Λοιπόν, έχουμε πάρει το νούμερο 6, το Tevkos 6 από αυτή την ωραία συλλογή. Έχει κάτι αρκετά μεγαλούτσικα κομμάτια. Τώρα λογικά πιστεύω, αν και δεν είναι πολύ βαρύ, ότι θα είναι μεταλλικά. Έχουμε φέρει και το πλαίσιο που είχαμε φτιάξει στο προηγούμενο Tevkos, γιατί εδώ δουλεύουμε. Εδώ πάνω δουλεύουμε. Τώρα θα το δούμε, να μην σας καθυστερώ άλλο. Ανοίγουμε επιτόπου το περιοδικό. Ναι, είναι λίγο βαρύ, ίσως είναι και μεταλλικά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε. Έχει εδώ κάποιες εικόνες από την ταινία, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει, δεν δίνω σημασία εγώ σε αυτά. Τα έχουμε ξαναπεί πάλι στο διατάφτα. Και το διατάφτα είναι στοιχεία του εμπρός τμήματος του πλαισίου. Λοιπόν, έχουμε τραβέρσα, κάλυμα τραβέρσας, αριστερό στήριγμα κινητήρα, δεξί στήριγμα κινητήρα, κάτω περίβλημα ψυγείου, κάτω φλάτζα ψυγείου, κάτω στήριγμα ψυγείου, μπλα μπλα μπλα, και βίδες. Λοιπόν, δεν νομίζω να είναι τίποτα δύσκολο αυτό το Tevkos. Πάμε λίγο να το ανοίξουμε, να δούμε σε τι κειμενόμαστε. Να ανοίξω λίγο, έλα, να ανοίξω λίγο και αυτό το καρτελάκι, έτσι. Το προηγούμενο ήταν στα μεξικάνικα, πορτογαλέζικα, δεν ξέρω. Δεν είμαι... Αυτό είναι... Και αυτό κάτι τέτοιο πρέπει να είναι πάλι. Αλλά μ' αρέσει γιατί έχει το αμάξι. Έχει τα χαρακτηριστικά του αμαξιού, πως λέγεται, έχει το νούμερο από κάτω την εταιρεία της Νταγκοστίνη. Μπάς περιπτώσει, να ανοίξουμε και αυτό, μπάς περιπτώσει, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Να ανοίξουμε και αυτό, να δούμε λίγο τα κομματάκια μαζί πριν αρχίσουμε την συναρμολόγηση. Πιάνω ένα τυχαίο, ναι, είναι μεταλλικά, νομίζω. Όχι, αυτά είναι πλαστικά. Και αυτό είναι πλαστικό. Αυτό είναι μεταλλικό. Ναι, τα μισά είναι μεταλλικά, τα άλλα μισά είναι πλαστικά. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε να σας φέρω γρήγορα από εδώ, να αρχίσουμε να φτιάχνουμε και θα τα πούμε μαζί φτιάχνοντάς το. Φύγαμε. Και αφού ήρθαμε εδώ, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα βήματα που μας λέει. Λοιπόν, άστο αυτό εδώ και λοιπόν παίρνουμε το στήριγμα ψυγείου, όπως μας λέει αυτό το μεγάλο το θέμα, και το μικρό μας κομματάκι. Δεν έχουμε άλλο μικρό κομμάτι, εδώ είναι. Και εφάπτεται εδώ. Έχει μία κλίση, δεν πάει αλλιώς. Έχει και εγκοπή, συγγνώμη. Εδώ είναι. Και ερχόμαστε και το βιδώνουμε με μία βίδα DM. Ουσιαστικά με ροδέλα. Δεν μ' αρέσει αυτό. Το κατσαβίδι. Ωραία. Μια χαρά. Α, θέλει λίγο ακόμα.
Μήπως άμα πάρω του Ironman το κατσαβίδι, ναι, βολεύει καλύτερα. Αχ, αυτός ο Ironman μας έχει ξελασπώσει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό εδώ είναι. Έτσι, έχει στάνταρ, έχει στάνταρ θέση που είπαμε. Και αναποδογυρίζουμε τώρα το κομμάτι. Παίρνουμε, μισό λεπτό, έχω βγάλει όλα τα κατσαβίδια εδώ. Παίρνουμε αυτό. Ωραία, πλαστικό, πλαστικό κομμάτι και αυτό. Και το βάζουμε πάνω στη, πάνω στη βάση, έτσι, με μία βίδα CM, όπως μας λέει. Έχει πολλά τέτοια βιδάκια εδώ, θα έχουμε να βιδώνουμε δηλαδή, κάργα. Ωραία. Πριν το σφίξετε τέρμα, ευθυγραμμίστε το να είναι ίσιο, στη θέση του δηλαδή εκεί που πρέπει. Ωραία. Και μετά το καργάρετε. Ουσιαστικά αυτό εδώ είναι. Τώρα... ναι, είναι μια βάση του ψυγείου. Έτσι όπως μας λέει. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε το ολόκληρο εμπρός τμήμα του πλαισίου, όπως μας το λέει. Και το βάζουμε, μισό λεπτό να δω, πάει χωνευτό, όπα, πάει, εδώ είμαστε, πάει χωνευτό, εδώ. Έλα. Ναι, έρχεται και κάθεται εδώ ακριβώς. Σε αυτά εδώ που εξέχουνε. Ωραία. Και βιδώνουμε, βιδώνουμε με 2 βίδες AM. Μία και μία, δύο. Πάμε. Ωραία. Να βάλουμε και την άλλη. Και τα σφίγγουμε μετά, έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ. Ωραία, πάμε να βιδώσουμε και την άλλη. Περίφημα. Ωραία. Περίφημα, βίδωση έγινε τούβλο. Λοιπόν, τώρα, ένωσε τα καλύματα της τραβέρσας. Το βγάζω αυτό στην άκρη, δεν το θέλουμε προς το παρόν, μας μένουν άλλα δύο κομμάτια. Θα τα δούμε μετά. Παίρνουμε λοιπόν αυτά τα δύο κομμάτια της τραβέρσας, όπως μας λέει, και τα χωνεύουμε κάπως έτσι.
Ωραία. Με τρεις βίδες CM θα τοποθετούμε. Μία, δύο, τρεις. Μεταλλικό και αυτό, το ένα, πλαστικό το άλλο. Ωραία. Μία, δύο, τρεις, είπαμε. Δεν ξέρω για σας, αλλά το κατσαβίδι που μας έχει δώσει, παιδιά, για το ντότς, δεν με βολεύει. Είναι χοντρό, η μύτη του δηλαδή είναι χοντρή μπροστά, δεν είναι τόσο λεπτή σαν του, σαν του Iron Man. Με βολεύει. Λοιπόν, πάμε να σφίξουμε και τις τρεις βίδες που, που βάλαμε. Ωραία. Και τώρα. Και τώρα. Ερχόμαστε. Να δούμε. Όχι, βάζουμε πρώτα, παιδιά, τις βασούλες αυτές. Ωραία. Μία και μία, δύο. Και. Ναι, έχει στάνταρ θέση που πάει. Και η βίδα, έλα. Και η βίδα επίσης έχει, έχει στάνταρ θέση. Ωραία. Με συγχωρείτε. Βάζουμε και αυτό εδώ. Απ' την άλλη. Κανονικά έπρεπε να βάλω πρώτα, πρώτα το άλλο κομμάτι που φτιάξαμε, την τραβέρσα, και μετά έπρεπε να βάλω αυτές τις βασούλες. Ελπίζω. Αυτό είναι. Ελπίζω να βιδώνει. Λοιπόν, τώρα βγάζουμε άλλες δύο βίδες. CM. Ωραία. Και το βιδώνουμε εδώ. Αυτό ουσιαστικά δεν πάει κάπου αυτή τη χρονική στιγμή. Λοιπόν. Ωραία. Η μία έπιασε. Να βάλουμε και την άλλη. Ωραία. Και βιδώνουμε. Τέρμα και αυτό. Αυτό το έχουμε βάλει. Τα αυτάκια μας και τα δύο τα βιδώσαμε.
Και ουσιαστικά θα έρθει κάπως έτσι. Θα έρθει κάπως έτσι. Αυτή είναι η σωστή του η φορά. Ωραία. Ναι, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό ήτανε η συναρμολόγηση. Είπαμε στοιχεία του εμπρός τμήματος. Στοιχεία του εμπρός τμήματος του πλαισίου. Να σας πω τι κάναμε άλλη μια φορά. Αυτή είπαμε είναι η βάση του ψυγείου, από ό,τι κατάλαβα. Δώσαμε το κομματάκι εδώ, αυτό. Φτιάξαμε μετά την τραβέρσα μας, έτσι, φιλικώσαμε το κομμάτι εδώ, το βιδώσαμε με τρεις βίδες και το βιδώσαμε και αυτό στο πλαίσιο και μετά βάλαμε τις δύο βασούλες, τα πλαστικά μας κομμάτια εδώ. Αυτό ήταν ουσιαστικά, δεν έχουμε κάτι άλλο πολύπλοκο. Αυτό είναι φίλοι μου. Λοιπόν, πάμε να σας γυρίσω λίγο από απέναντι να τα πούμε και να κάνουμε και το κλείσιμο του βίντεο. Εδώ είμαστε και πάλι. Τελειώσαμε, παιδιά, με το τεύχος 6 της σειράς Dodge Charger. Εύκολο τεύχος αυτό, εύκολο περιοδικό. Δεν είχαμε κάτι το σπουδαίο να κάνουμε. Έτσι, ουσιαστικά αυτό που μας είπε και στο περιοδικό, κάποια κομμάτια του εμπρός τμήματος του πλαισίου. Πολύ δεν ξέρω, πολλά σαρδάμι σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω, παιδιά. Θα σας αφήσω κάπου εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Αφήστε από κάτω όποιο σχόλιο θέλετε και μπαίνετε και στο κανάλι μας και κάντε μια εγγραφούλα για να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο από αυτήν τη συλλογή και όχι μόνο, έτσι. Φτιάχνουμε πολλές συλλογές, έχουμε πολλές συναρμολογήσεις. Αυτά. Μαζί θα τα πούμε, φίλοι μου καλοί, στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συναρμολόγηση. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας!